1, 2, 1, 2, 3, 4. Σήμερα θα ξεκινήσουμε τη συντήρηση της τρόμπας νερού της μηχανής μας, της Volvo Penta MD2B. Πρώτα θα την καθαρίσουμε εξωτερικά, θα αφαιρέσουμε το χρώμα και στη συνέχεια θα την ανοίξουμε για να κάνουμε μέσα συντήρηση, να αλλάξουμε impeller και να βεβαιωθούμε ότι δουλεύει καλά. Πάμε λοιπόν να την περάσουμε ένα ρεμόβερ. Πιάσουμε τώρα με αυτή την πένσα για να μην βάλουμε το ρεμόβερ στα χέρια μας πάνω. Πέρασαν 20 λεπτά για θα τρίψουμε τώρα με το σειρματάκι. Η τρόπα μας είναι από μπρούτζο, θα γίνει πολύ ωραία. Την περάσω τώρα και ένα γυαλό χαρτάκι 240. Η τρόπα αυτή θα βαφτεί επίσης με διάφανο σπρέι. Ένα πολύ ωραίο προσωπικό αντικείμενο εκτός από τρόμπα. Θα την ανοίξουμε λοιπόν προσεκτικά και θα αλλάξουμε impeller και λατζούλες. Πάμε λοιπόν. Όταν δεν χρησιμοποιούμε σε κάτι τέτοιο ηλεκτρικό κατσαβίδι, γιατί το πιθανότερο είναι να μας φάει τα κεφάλια από τις βίδες. Οπότε, κατσαβιδάκι και χειροκίνητα. Το αυλάκι, αυτή είναι η φαγωμένη. Ας μεθύσουμε λίγο. Το καταφέραμε, χωρίς να διαλύσουμε το κεφάλι. Μια μπλουζιά. Πρέπει να φέρω όλο κοτσαβίδι, με πιο λεπτή μύτη. Βάλαμε την τρόπα στην άγκαινη και χρησιμοποιούμε αυτό το σπάσμενο κατσαβίδι πιασμένο με τη σκύλα για να μπορέσουμε να ρίξουμε το βάρος μας πάνω. Ξεφύγουμε, είμαστε τυχεροί. Ωραία, αυτό είναι. Θα βγάζουμε αυτή. Θα βγάλουμε τώρα την τελευταία βίδα και θα ανοίξουμε πολύ προσεκτικά. Μην φύγουμε τίποτα κομμάτια και τα ψάχνουμε. Θα βάλουμε όλα μας τα ανταλλακτικά μέσα στο ταπεράκι εδώ. Το κρατάω. Βλέπουμε ότι το impeller εδώ είναι τεραστίων διαστάσεων για αυτή την τρόπα. Μάλλον δεν είχαν βρει ανταλλακτικό, οπότε βάλανε μέσα ό,τι να είναι. Θα το βγάλουμε αυτό. Τώρα που έχουμε βγάλει την τρόπα από τη μηχανή επάνω, είναι πολύ εύκολο να αφαιρέσουμε το impeller. Σπρώχνουμε εδώ και απλά βγαίνει. Τσακ. Καθαρίσουμε μέσα, θα γρασάρουμε. Θα βγάλουμε τώρα το παλιό impeller. Οι βόλτες της βίδας δεν πιάνουν κάπου, πιάνουν μόνο στο λάστιχο. Έτσι.
πάω να σαπουνίζω τώρα τα κομμάτια μας. Σπουγγαράκι και υγρό για τα πιάτα. Να φύγει η παλιά φλάτζα εδώ. Είναι φλάτζο χαρτο. Χαρτινγκ. Είναι τέτοια φλάτζο. Σαπουνίσαμε καλά την τρόπα και τρίψαμε με σκοτ σπράιτ σειρματάκι. Και έτσι φύγαν οι παλιές φλάτζες. Τα γομινάρια. Και είμαστε έτοιμοι να βάλουμε τη γυναιόδια φλάτζα. Θα βάλουμε μέσα στα τυχώματα γράσο. Να διάβρωμα. Βάζοντας το γράσο δεν πρέπει να λερώσουμε εδώ γύρω γύρω θα τη φλάτζα. Βάλαμε τη φλάτζα, θα κουμπίσουμε τώρα και το καπάκι από πάνω. Σφίγγουμε και η αντλία μας είναι έτοιμη. Πάνω στη μηχανή. Έτσι λοιπόν κάναμε σέρβις στην αυλία μας. Έγινε σαν καινούρια. Δουλεύει επίσης πολύ καλά με καινούργια impeller. Στο επόμενο βιντεάκι θα ανοίξουμε το φίλτρο πετρελαίου. Θα του βγάλουμε την φωτιά πρώτα και μετά θα το ανοίξουμε για συντήρηση.